Εγώ επιχείρησα την Παρασκευή, 2 μέρες χιόνιζε το πρωί. Έχει -2 εκεί. Τώρα έχει πάρει χειμωνιάτικα. Α, ναι, αλλά βεβαίως. Μάλλον στο ραντεβού με την Τζένιφερ Λόπες θα σου δώσει και κάποια ρούχα. Να ρωτήσω κάτι, Χρήστο, ναι. Την καλομήρα. Καλομήρα μου, γιατί ναι. Πηγαίνεις σε αυτή την εποχή στη Νέα Υόρκη και η Αμερική δεν ψηφίζει την Eurovision. Και ομολογουμένως θα πίστευα ότι πηγαίνεις εκεί για τελείως ψυχολογικούς λόγους ή προσωπικούς που δεν μπορούμε να αναφέρουμε. Κοίτα, εγώ πηγαίνω τώρα εκεί. Α, καλά τα λες, θα πήγαινα εκεί για ψυχολογικούς, αλλά τώρα τα ψυχολογικά μου πάνε καλά. Εντάξει. Αλλά, να σου πω, πάω στη Νέα Υόρκη γιατί η Eurostyle Group που είναι εδώ στην Ελλάδα εκπροσωπεί. Η Άννα Στυλιανοπούλου, Τζένιφερ Λόπες, και ότι θα έρθει μαζί μας να δούμε τα ρούχα στη Νέα Υόρκη, ο στυλίστας της Τζένιφερ Λόπες, και θα πάρουμε κάποια ρούχα. Αυτά που φοράω είναι η Τζένιφερ Λόπες. Και παπούτσι, για να δούμε και παπούτσι. Παπούτσια. Α, πολύ ωραία. Κάτσε ρε Χρήστο, να δούμε και παπούτσι. Χρήστο, να δούμε παπούτσι. Και τα ρούχα που θα μας δώσουν, επίσης θα με ντύσουν οι 27 Φεβρουαρίου. Χρήστο, δώσ' μου 2 λεπτά να μιλήσουμε λίγο με την Καλομήρα και μετά την αναλάβεις εσύ. Τα παπούτσια, συγγνώμη, καταρχάς δεν τα είδαμε εμείς. Ο καμεραμάν. Θα παρακαλέσω τον Εικονολίτη μας να δείξει το παπούτσι της Καλομήρας. Το παπούτσι της Καλομήρας. Αφού δεν. Και ας δείξει κανένα κύριο από πίσω και ένα κύριο. Κρατήσου λίγο και πάμε. Εκεί. Πρωί. Α, καθημερινά παπούτσια. Εντάξει, ναι, ένα απλό παπούτσι. Περίμενε, δεν τα κοιτάς καλά, περίμενε. Κοίτα εδώ, αυτό δεν είναι καθημερινό. Δεν μου λες, Καλομήρα, πας να πάρεις. Χρήστο, θα συνοηθούμε πού θα πάει, είμαι σίγουρος. Καλομήρα! Ναι! Ναι, πας να πάρεις ρούχα για το διαγωνισμό εδώ, τον ελληνικό. Και θα πάρεις μαζί σου και ένα ρούχο, αν τυχόν ψηφιστείς και περάσει το τραγούδι, αυτό που θα πάρεις μαζί σου στο εξωτερικό, στο Βελιγράδι. Πρώτα προς το παρόν, ρούχα για 27 Φεβρουαρίου και γενικά κάποιες εμφανίσεις που θα κάνω εδώ, που όλα είναι πριν τις 27. Μακάρι να πάνε όλα καλά και αν γίνει, δεν ξέρω αν θα γίνει άλλη συμφωνία, αν θα δει η Τζένιφερ Λόπες η ίδια στη Σερβία, δεν ξέρω, μακάρι, θα δούμε. Λοιπόν, κορίτσια, εσείς ρωτήστε παρακαλώ. Καλομήρα μου, εγώ θέλω να σε ρωτήσω, έχεις φανταστεί τι θέλεις να φορέσεις για τη βραδιά εδώ στην Ελλάδα που θα γίνει? Πώς το φαντάζεσαι? Έχω φανταστεί, ξέρεις, χθες κάναμε την πρώτη πρόβα μαζί με τους χορευτές και την Μαρία, ο χορογράφος μου, και πήρα μια πολύ καλή ιδέα και είπα σε χορογράφος, σκέφτομαι αυτό και αυτό, και μου λέει, oh my god, και εγώ το ίδιο. Αλλά δεν θέλω να πω ακόμα, γιατί δεν θέλω. Σίγουρα θα είναι κάτι που είμαι άνετα, τα παπούτσια είναι σημαντικό για μένα και δεν θέλω πολλά πολλά. Μ' αρέσει η αξεσουάρ και αυτά, ενώ ο καπέλος και αυτά. Αλλά θα δούμε. Θέλω να είμαι πολύ άνετα, να μπορώ να κινούμε. Ναι. Σε χρώματα. Να μην κάνω έτσι και όλα έρχονται πάνω. Ωραία, καταλάβαμε. Μίνι, δεν θα έχει καμία σχέση με τουαλέτα, θα είναι κάτι νεανικό. Μπορεί και την τουαλέτα. Καλομήρα, να σου πω και κάτι άλλο τώρα. Εγώ, επειδή σε έχω δει να αλλάζει τόσες πολλές φορές στο Πολύ την Κυριακή, ναι. Θέλω να μην κάνεις κανένα απίστευτο χτένισμα από αυτά που δεν έχεις κάνει ποτέ. Γιατί άκουσα και το στυλίστη σου κάπου σε κάποια εκπομπή να πει να τις κάνουμε κάτι. Όσο πιο απλή βγεις, μέσα εισαγωγικά το απλή. Δηλαδή τα μαλλιά σου πάνε πάρα πολύ κάτω. Εσένα, έχεις πάρα πολύ ωραία μαλλιά. Πώς βγήκε η Έλενα Παπαρίζου στο τελικό της Eurovision και το κέρδισε, που δεν έκανε κάτι, ναι, δεν έκανε κάτι φοβερό. Έκανε τα μαλλιά της έτσι, φόρεσαν πάρα πολύ ωραία φόρμα και βγήκε και έσκησε. Μην προσπαθήσεις, γενικά το λέω και για τη Χρήσπα και για όλους ακόμα και όποιος περάσει προς τα εκεί. Ο Κώστας δεν έχει να αλλάξει κάτι, το παιδί είναι κούκλος έτσι κι αλλιώς. Αλλά μην κάνετε καμιά, είναι όπως τις νύφες. Όλη τους τη ζωή δεν κάνουν εκείνο το χτένισμα που κάνουν στην εκκλησία και πάει ο καπρός και δεν σε αναγνωρίζει. Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Να σου πω κάτι. Σε αυτό που λες, γιατί ξέρεις τι, επειδή είναι κάτι μεγάλο και θα είναι live, θέλουμε να κάνουμε κάτι. Αλλά στην ουσία πρέπει να είμαστε αυτός μας, αυτό που λες, που μας ξέρει ο κόσμος, και απλά να είμαστε καθαροί στην κίνηση και στην εικόνα. Ακριβώς αυτό που είπες. Συμφωνώ. Μπορεί να με δεις με ξαφιά μαλλιά, ξυλοκόκκινα, μεγάλες μεγάλες βερπαρίδες. Όχι, λέει ο Γρηγόρης. Τι ώρα φεύγει η πτήση? Κοίταξε, έχουμε λίγο χρόνο ακόμη. Οριακά την έχουμε κρατήσει. Όπως βλέπετε, έχουν αδειάσει λίγοι. Τι έχει αδειάσει, ρε Χρήστο, όλη για την πτήση αυτή είναι στο αεροδρόμιο. Έχει αδειάσει το αεροδρόμιο, μου θυμίζει. Όχι, έχει αδειάσει, όπως βλέπετε ακριβώς πίσω μας. Η Καλομήρα έχει δώσει τις αποσκευές. Θα περάσει σε λίγο για τον έλεγχο χειραποσκευών. Γυρίζει την Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος. Γυρίζει την Πέμπτη, βεβαίως. Ναι.
Θέλω, κοίταξε Γρηγόρη, θέλω να ρωτήσω πραγματικά την Καλομήρα πώς έγινε, γιατί η Τζένιφερ Λόπερ πήρε μία κασέτα με την πορεία της Καλομήρας στα ελληνικά μουσικά δρόμενα και ενέκρινε, γιατί βεβαίως σε μία τόσο μεγάλη καλλιτέχνηδα, η οποία είναι και τραγουδίστρια και σχεδιάστρια μόδας, έχουν πάει από διάφορα μέρη του κόσμου, πάρα πολλά και από όλη την Ευρώπη, κασέτες με καλλιτέχνες για να τους δύσει. Είδε το υλικό και ενέκρινε την Καλομήρα για να προωθήσει το tour της, αν θα περάσει και το tour στην Ευρώπη, αλλά και την βραδιά εκείνη στις 27 που θα τη δούμε. Για πες μου, πώς έγινε όλο αυτό, πώς πήγατε την κασέτα, πώς έγινε όλη η διαδικασία.